Θα συνομιλήσουμε τώρα, έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Δελή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαμιχαήλ, και σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησα με τα εκπαιδευτικά, γιατί γνωρίζω ότι κι εσείς έχετε ασχολείστε ιδιαίτερα με αυτά και στη Βουλή. Έχω και αυτή την ιδιότητα, ναι. Άλλωστε. Και γι' αυτό ξεκίνησα και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο λίγο για το πώς βλέπετε, πώς αν η κυβέρνηση όντως επεξεργάζεται ένα σχέδιο ρεαλιστικό για το φθινόπωρο, πώς θα πάμε εν μέσω κορονοϊού να ανοίξουμε τα σχολεία. Παρακολουθούμε και εμείς τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές. Αυτό που έχουμε να πούμε ως κόμμα και το έχουμε πει επανειλημμένα και στη Βουλή είναι ότι θα πρέπει να συντρέξουν όλες εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή το δυνατόν λειτουργία των σχολείων από το Σεπτέμβρη. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη όλων των αναγκαίων χώρων εφόσον απαιτηθεί οι μαθητές να κάθονται πιο αραιά μέσα στις τάξεις, θα χρειαστούν όπως καταλαβαίνετε περισσότερες αίθουσες, θα χρειαστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και θα χρειαστούν, κυρία Παπαμιχαήλ, και περισσότεροι καθαριστές και καθαρίστριες για να καθαρίζουν τα σχολεία. Mm-hmm. Είναι τρεις αυτονόητες προϋποθέσεις για τις οποίες μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο από την μεριά της κυβέρνησης, παρά το ότι κρούμε τόσο εμείς όσο και ενώσεις γονέων τον κόδωνα, όχι το σχολικό, αλλά τον κόδωνα του κινδύνου για να ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό έχει να κάνει και με τις υποδομές. Τώρα γίνεται, προλαβαίνει το Υπουργείο να μπορέσει να βρει εξτρά αίθουσες για να είναι τα παιδιά σε απόσταση μεγαλύτερη μεταξύ τους, να έχουν αυτή τη δυνατότητα? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η ανάγκη δεν θα υπάρξει για όλα τα σχολεία. Είναι κυρίως για τα σχολεία στα μεγάλα αστικά κέντρα και νομίζουμε ότι υπήρχε όλος ο καιρός, όλο αυτό το διάστημα, μιλάμε για μερικούς μήνες. Είναι ο χρόνος που κερδίθηκε από την πειθαρχία του κόσμου και από την υπευθυνότητα που έδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα και χρόνος κατά τον οποίο η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Υπήρχε χρόνος και υπάρχει ακόμα να βρεθούν αυτές οι αίθουσες εκεί όπου θα χρειαστεί. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι δεν είναι παντού τα τμήματα υπερπληθή, υπάρχουν και ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν και πιο περισσότερο πολυπληθή. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίστοιχο σχέδιο όμως γύρω από αυτό το ζήτημα. Κάτι που δεν υπάρχει, δεν το βλέπουμε, κυρία Παπαμιχαήλ. Κύριε Δελή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός χτες στο μήνυμα αυτό, στο περιθώριο της τηλεδιάσκεψης που είχε με τους λοιμοξιολόγους και τους αρμόδιους υπουργούς, απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων, ένα μεγάλο μέρος δηλαδή αυτής της αύξησης, τη χαλάρωση που επικράτησε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύετε ότι για αυτή τη χαλάρωση έχει ευθύνη και η ίδια η κυβέρνηση? Νομίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε τη μισή αλήθεια, για να μην πω τη μικρότερη αλήθεια. Η αύξηση των κρουσμάτων, κύριε Παπαμιχαήλ, είναι αποτέλεσμα της χαλαρότητας σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όμως και αυτή η όποια χαλαρότητα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας κυβερνητικής ανευθυνότητας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και δεν φοβόμαστε τις λέξεις, είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης παλινοδίας της κυβέρνησης και των αντιφάσεων της ίδιας της πολιτικής. Να εξηγήσω λιγάκι τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ζητάς να κάνεις τόσο ενδελεχείς ελέγχους συστηματικούς, αυστηρούς και καλά τους κάνεις αυτούς τους ελέγχους και την ίδια στιγμή να αυξάνεις την πληρότητα των πλοίων από το 60 στο 80 και από το 65 στο 85%. Τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτό? Θα έπρεπε καταρχήν να υποχρεωθούν οι εφοπλιστές να δρομολογήσουν και άλλα, περισσότερα πλοία στα συγκεκριμένα δρομολόγια. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι για κάθε δρομολόγιο οι εφοπλιστές έχουν και μια πολύ πολύ καλή επιδότηση. Νομίζω είναι γύρω στις 30.000 ευρώ το δρομολόγιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ζητάς από τον κόσμο να μην συγχρονίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σωστά λέμε εμείς. Και από την άλλη να μην διενεργείς ελέγχους σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, όπως ήταν το εργοστάσιο κρέατος στην Καβάλα, όπου είχαμε και εκεί και μια μεγάλη έξαρση της επιδημίας. Είναι παλινοδίες, είναι αντιφάσεις μιας πολιτικής, κυρία Παπαμιχαήλ, που διαχειρίζεται την κρίση του κορονοϊού με κριτήριο όχι τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Και εδώ τα παραδείγματα είναι κραυγαλαία, είναι μπροστά μας. Στα αεροπορικά ταξίδια, για όσους ταξιδεύουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν τηρείται το παραμικρό όριο απόστασης ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες
και οι τρεις και οι έξι. Ναι, δεν υπάρχει πλαφόν πληρότητα στις αεροπορικές μεταφορές. Δεν υπάρχει φυσικά. Ναι, ναι. Άρα τι λέμε, λέμε ότι όλα αυτά, τι εντύπωση, πώς τα εισπράττει όλα αυτά ο απλός άνθρωπος, αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα έπρεπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο και να τον μαλώνει, θα έπρεπε να δει και τις δικές του ευθύνες, που όλους αυτούς τους μήνες, ζητώντας ένα χρόνο που του τον έδωσε ο κόσμος, προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκειμένου να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουν βασικοί κοινωνικοί θεσμοί, όπως είναι το σχολείο, για παράδειγμα, και δεν αξιοποιήθηκαν. Συνεπώς, είναι πολύ βολικό για την κυβέρνηση βεβαίως και για όσους την υποστηρίζουν να κρύβονται πίσω από την ατομική ευθύνη, πίσω από την ευθύνη που έχει ο κόσμος, και εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε την ευθύνη αυτή, την ατομική ευθύνη ενός εκάστου εξημών, όμως αυτή η ευθύνη θα έπρεπε να στηρίζεται και θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να εμπεδώνεται από μια μεγαλύτερη κρατική ευθύνη που θα έπρεπε να υπάρχει και να καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα. Κάτι που δεν το βλέπουμε. Κύριε Δελή, θέλω τώρα να σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί θέλω και ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Έχει ανοίξει η συζήτηση για αυτό το σχέδιο της έκθεσης του πορίσματος του Πισαρίδη, το σχέδιο Πισαρίδη. Θα γίνει και διάλογος με τα κόμματα, είχε πει ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Αυτό το σχέδιο έχει μέτωπα επώδυνα, έτσι, και για το ασφαλιστικό και για το φορολογικό και για το συνταξιοδοτικό. Πώς θα αντιδράσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Καλά, καταρχήν στη συζήτηση θα πάρουμε μέρος, θα το συζητούμε. Η συζήτηση έχει ανοίξει με έναν τρόπο, ήδη και εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες τοποθετούνται για τα ζητήματα, αξιοποιώντας και την μια δυσάρεστη τραγική επικαιρότητα, κυρία Παπαμιχαήλ. Θα έλεγα ότι το σχέδιο Πισαρίδη συνιστά μια βόμβα αντίστοιχης ισχύως με αυτό που έγινε στη Βηρυτό, για τα εργατικά, για τα λαϊκά δικαιώματα για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πολύ πολύ σοβαρή η απειλή και έτσι πρέπει να την εισπράξει ο κόσμος. Ανοίγει τεράστια ζητήματα το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έρχεται βέβαια να κουμπώσει και με τη διαχείριση αυτών των 30 τόσων δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ένα τμήμα είναι δανεισμός, μην το ξεχνάμε. Για μια υπερδανισμένη χώρα όπως η Ελλάδα θα φορτωθεί με ένα ακόμη δάνειο πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζουμε ότι οι βολές από το σχέδιο Πισαρίδη ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ευθείες. Η ιδιωτική ασφάλιση επιταχύνεται με το λεγόμενο κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση. Το σχέδιο μνημονεύει την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την χρηματοδότηση των εργοδοτών, τη μεγέθυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων, και αυτό ας το κρατήσουν οι αυτοαποσχολούμενοι, κύριε Παπαμιχαήλ. Μιλάει για το ξεδιάλεγμα, αν θέλετε, για το ξεπάστρεμα των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να δοθεί χώρο στις μεγαλύτερες. Και επειδή μιλάω, τυχαίνει να μιλάω και με εσάς, με μια γυναίκα, κύριε Παπαμιχαήλ, είναι εξαιρετικά σοβαρό να το δουν και οι γυναίκες που μας ακούνε, ιδιαίτερα τα νέα, τα κορίτσια, οι νέες, οι κοπέλες. Βάζει το στόχαστρο της άδειας μητρότητας και λέει ότι αυτές δημιουργούν δυσανάλογα προβλήματα για την προώθηση της εργασίας στις γυναίκες. Ενώ ζητάει να υπάρχει εξίσωση των μισθών γυναικών ανδρών, υπάρχει μια τέτοια ρήτρα ότι πρέπει οι μισθοί να έρθουν κοντά? Η εξίωση, κύριε Παπαμιχαήλ, υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Τυπικά υπάρχει, γιατί στην πράξη δεν γίνεται. Λέω ότι θέτει στο στόχαστρο τις άδειες μητρότητας και λέει ότι αυτά δημιουργούν προβλήματα στην αγορά εργασίας των γυναικών, άκουσον, όπως και κόβει κάθε συζήτηση για την επαναφορά τις δυνατότητες που είχαν οι γυναίκες πριν από 10 χρόνια, ίσως δεν τα θυμάστε εσείς, ίσως είστε νέα. Τα θυμόμαστε. Που οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να βγουν 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη και σωστά, εξαιτίας του κοινωνικού τους ρόλου, εξαιτίας του ρόλου της μητρότητας, όπου ο γυναικείος οργανισμός επιβαρύνεται. Μάλιστα. Κύριε Δελή. Είναι λεπτομέρειες αυτές, τις οποίες όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βεβαίως. Για να κρίνουμε το σχέδιο. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε αυτό το σχέδιο και όταν θα ξετυλιχθεί, έτσι, και με τη συζήτηση που θα γίνει με τους φορείς και στη Βουλή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας.